Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα μιλήσω για τη ζήλια και την ανασφάλεια σε μια σχέση και πόσο κακό μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε μια αρκετά καλή σχέση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η ανασφάλεια μπορεί να ξεκινάει από παλιότερα προβλήματα, από κάποιες απορρίψεις που μπορεί να έχουμε νιώσει, από κάποιες ανασφάλειες που έχουμε με τον εαυτό μας, με πράγματα που δεν έχουμε δουλέψει να, μέσα μας, ας πούμε, τι φταίει, τι δεν φταίει, σε τι είμαστε καλοί, σε τι δεν είμαστε καλοί, ίσως να μην έχουμε βελτιωθεί σε κάποια πράγματα ενώ θα μπορούσαμε. Και όλο αυτό, ας πούμε, και άλλα πολλά βέβαια πράγματα, έτσι, δημιουργούν ανασφάλεια. Όμως, όταν εμείς νιώθουμε ανασφάλεια, δεν σημαίνει ότι μας φταίει ο άλλος άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας, δεν φταίει για τις δικές μας ανασφάλειες. Οπότε αν θυμώνουμε εύκολα, αν εκνευριζόμαστε εύκολα και αυτό οφείλεται σε δικές μας ανασφάλειες, τότε ο άλλος κάποια στιγμή θα κουραστεί και το πιθανότερο να μην θέλει να είναι μαζί μας, έτσι. Αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Γιατί μπορεί να έχεις μια πολύ καλή σχέση και να τα χαλάς όλα επειδή έχεις, ας πούμε, μια ανασφάλεια και δεν νιώθεις καλά και νιώθεις έτσι ότι ο άλλος προσπαθεί να σε μειώσει, προσπαθεί να σε πληγώσει, προσπαθεί τέτοια θέματα, ας πούμε, να νιώθεις τέτοια θέματα, ενώ να μην ισχύει, ας πούμε, αυτό το πράγμα καθόλου. Και ο άλλος να είναι απέναντί σου πολύ εντάξει, να είναι πολύ κομπλέ, να είναι ok. Οπότε το θέμα της ανασφάλειας πρέπει να το κοιτάξουμε μόνοι μας πολλές φορές, πιστεύω εγώ. Γιατί να νιώθουμε ότι κάποιος θα μας εγκαταλείψει. Γιατί να νιώθουμε να έχουμε αυτή τη φοβία συνέχεια, αυτό το φόβο ότι ο άλλος θα φύγει, θα μας αφήσει, ξέρω εγώ. Θα μείνω μόνος μου, τι θα κάνω, πού θα βρω άλλη κοπέλα μετά. Αυτό είναι ανασφάλεια. Είναι ανασφάλεια όταν φοβάσαι ότι η άλλη, ξέρω εγώ, θα φύγει. Και θα μείνεις μόνος και θα ψάχνεις και θα λες τι θα κάνω, θα μείνω μόνος μου και αυτά. Αυτό είναι ανασφάλεια, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στη σχέση, ενώ δεν υπάρχει λόγος να δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα η ανασφάλεια? Γιατί αν έχεις κάτι και φοβάσαι συνέχεια να το χάσεις, τότε δεν το απολαμβάνεις. Αν λοιπόν είσαι σε ένα πανικό με τη σχέση σου, ξέρω, βρίσκεις μια φοβερή κοπέλα, είστε μαζί, περνάτε τέλεια, φοβερά, έτσι, και όλοι φοβάσαι, μη μου φύγει, κάθε όμορφη στιγμή που θα περνάς, δεν την απολαμβάνεις. Δεν απολαμβάνεις τις όμορφες στιγμές, γιατί φοβάσαι μην χάσεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Αυτό προκαλεί ανασφάλεια. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί ανασφάλεια. Μετά όμως δεν σου φταίει κανένας μετά, αν εσύ φορτώνεις τον άλλον το βάρος αυτό του φόβου, μην φύγεις, και νιώθει πίεση ο άλλος, νιώθει πίεση εκείνη τη στιγμή ο άλλος, μην τυχόν και το χάσεις, το πιέζεις, νιώθει πίεση και φεύγει μετά και μένεις μόνος. Και αυτή τη βλέπεις στο Instagram μετά και στο Facebook να περνάει όμορφα. Λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται ανασφάλεια, δεν χρειάζεται φόβος ότι θα χάσουμε τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, δεν χρειάζεται αυτός ο φόβος. Αν έχουμε αρμονία στη σχέση μας, απολαμβάνουμε τις στιγμές που ζούμε, γιατί, παιδιά, κατά τη δική μου άποψη, ο έρωτας είναι ένα δυνατό συναίσθημα, το οποίο μπορεί να έρθει για λίγο, μπορεί να έρθει για πολύ. Εγώ νιώθω ευγνώμων όταν νιώθω ερωτευμένος με κάποια. Νιώθω ευγνώμων γιατί αυτό το έντονο συναίσθημα, είτε το νιώσω λίγο είτε το νιώσω πολύ, είναι ένα υπέροχο δυνατό συναίσθημα που είμαι ευγνώμων αυτές τις φορές που το έχω νιώσει με κάποιες. Εντάξει, οπότε δεν νιώθω πίεση, δεν νιώθω ανασφάλεια, δεν νιώθω φόβο ότι θα χάσω την άλλη από κοντά μου. Απολαμβάνω τη στιγμή και όσο πάει το πράγμα. Αυτό θα δείτε, αν ξεκινάς κάτι χωρίς άγχος, χωρίς αυτή τη φοβία, εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά τη ζήλια, άλλο από εκεί, αποπνικτικό πράγμα η ζήλια,
αποπνικτικό πράγμα η ζήλια. Αυτό που πιστεύω είναι ότι η ζήλια οφείλεται γι' αυτό εν μέρη στην ανασφάλεια. Εντάξει. Οπότε αν δεν ζηλεύουμε κάποιον, ας πούμε, ή να ζηλεύουμε λίγο όσο χρειάζεται, ας πούμε, κάπως θα το πω. Αν ζηλεύουμε λίγο θεωρώ ότι είναι εντάξει. Αν ζηλεύουμε υπερβολικά, τότε αρχίζει το πράγμα λίγο και χαλάει. Και θα συμβεί ό,τι συμβαίνει με την ανασφάλεια. Δηλαδή, πάλι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας θα νιώσει πίεση, θα νιώσει άσχημα, θα νιώσει έτσι αποπνικτικά, οπότε θα θέλει να τελειώσει τη σχέση και όχι να την συνεχίσει. Αν ο άνθρωπος είναι πιστός δίπλα σου, είναι σωστός, είναι ωραίος και εσύ δημιουργήσεις πρόβλημα χωρίς να υπάρχει, τι κάνεις στην ουσία, καταστρέφεις μια πολύ όμορφη σχέση χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Δεν νιώθεις καλά με μια σχέση η οποία δεν είναι ο άλλος απέναντί σου σωστός, εννοείται δεν θα προχωρήσει αυτή η σχέση φυσικά. Αλλά αν είναι σωστός και εσύ χωρίς λόγο ζηλεύεις, τότε καταστρέφεις κάτι το οποίο είναι εντάξει και μια χαρά. Ωραία. Οπότε θεωρώ ότι η ανασφάλεια και η ζήλια είναι δύο πολύ άσχημα πράγματα τα οποία αν μπουν σε μια σχέση, θεωρώ ότι η ζήλια και η ανασφάλεια αν μπουν σε μια σχέση, σε μεγάλη πιθανότητα, σε μεγάλο ποσοστό, αυτή η σχέση δεν θα προχωρήσει. Και αν ξαναλέω, η σχέση είναι καλή και ωραία και σωστή και κομπλέ, το να χαλάσεις κάτι τέτοιο από θέματα που έχεις από το παρελθόν σου, από άσχημες παλιές στιγμές, από όλα αυτά, και δεν βλέπεις το τώρα και πόσο, και δεν κρίνεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου με το τώρα, με το αυτό που σου δίνει τώρα. Έτσι, όχι τις προσφέραν οι άλλοι, άστα τα άλλα. Ό,τι έγινε παλιότερες σχέσεις φύγανε, περάσανε, σου δώσανε κάποιες εμπειρίες, κομπλέ, εντάξει, συνεχίζεις. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι κάνουμε μια καινούργια αρχή, βλέπουμε τι γίνεται, πώς πάει το πράγμα, προχωράει, εντάξει, και κρίνεις με βάση αυτό που βλέπεις, την πραγματικότητα. Δεν θα κρίνουμε με βάση, ξέρω εγώ, τι συνέβη πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Στα σχόλια πείτε μου αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Αν πιστεύετε ότι κάπου κάνω λάθος, μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να είστε όλοι καλά και τα ξαναλέμε.